Πρώτο του κλάσικο, όπως είναι και για τον Κρίστιανσεν. Πολύ ωραία Σοηλέτης, απέφυγε τον Εφρέμ. Ανεβαίνει ο Ελλαδίτης, κάνει και δεύτερη τρίπλα στον Μιλάνοφ. Το γύρισμα, το πλασέ, τεράστια ευκαιρία, το χρησιμοποιεί. Στο 7ο λεπτό της αναμέτρησης, από την θαυμάσια ατομική ενέργεια του Άρη Σοηλέδη, έδωσε έτοιμο γκολ στον Χρυστοφή. Κλέιτον με το δεξί, ή Σοηλέδης με το αριστερό. Όλο το αποέλυσα τετράγωνα του Βάτερμαν. Σοηλέδης τελικά στο τείχος. Αντιλαμβάνονται αυτοί το παιχνίδι από τον αγωνιστικό χώρο και αν έχουν ακούσει οποιαδήποτε οδηγία, αφού δούμε εδώ τον Σωτηρίου, βγήκε, θα πάρει μπάλα ο Παναγή. Θα κόψει καθαρά αυτή την πολύ επικίνδυνη προσπάθεια για τον Αποέλ στο 12 και τώρα η Ομόνια με τον Χρυστοφή. Έκανε το πέρασμα, το γύρισμα, ο Βάτερμαν πρώτου Ντάρμπι Σάιρ θα μαζέψει. Είδαμε και το replay της φάσης, νομίζω είχε φανεί και διαγυμνή οφθαλμού ότι έπαιξε μπάλα ο Παναγή. Ήταν πολύ αποτελεσματική η παρέμβαση του μπροστά των Σωτηρίου. Θα δούμε εδώ την παλιά του Αλονέφτη, κατέβασε εξαιρετικά ο Ντεκαμάρκο, έπεσε κάτω και έχουμε πέναλτι που κερδίζει ο Ίκορ Ντεκαμάρκο. Στο 16, πέναλτι για το Αποέλ. Υπάρχει βεβαίως καθαρή παράβαση από τον Καρλίτος που πέφτει ετεροχρονισμένα, γλίστρησε μένα, αλλά ο Ντεκαμάρκος στην επόμενη επαφή του με την μπάλα θα απειλούσε την εστία του Παναγή. Ο Καρλίτος στάθηκε άτυχος αφού γλίστρησε και αποβάλλεται. Νωρίς αλλάζουν τα αριθμητικά δεδομένα στο παιχνίδι. Στο 18 ο Εφρέμ θα ανοίξει το σκόρ για το Αποέλ, θα στείλει την μπάλα στην γωνία του Παναγή, ο οποίος σημάδεψε σωστά αλλά δεν μπόρεσε να σταματήσει το πέναλτι του Εφρέμ που εκτέλεσε με δύναμη στην γωνία. 1-0 λοιπόν μπροστά. Σκοράρει και σήμερα λοιπόν μετά από 1,5 μήνα, δίνοντας προβάδισμα στον Αποέλ στο ντέρμπι. 0-1 και νέα δεδομένα. Ο Κλέιτον πάει μερικά βήματα πιο πίσω να παίξει μαζί με τον Αποέλ. Θα δούμε εδώ πως τον Κλέιτον θέλει να περάσει. Θα πέσει κάτω, θα τον κόψει ο Βινίσιος. Βάλιστα, είδαμε ξανά εδώ, δεν υπήρχε κάτι το μεμτό. Κατελάρης. Προθυμένη παλιά για τον Ντάρβισο Άιρ, είναι πιο γρήγορος από τον Αστίθ. Μπροστά του είναι ο Βάσκος, για να δούμε τον Άγγλο. Φοβερό σουτ, σπουδαία επέμβαση από τον Βάτερμαν στο 27. Παιχνίδι κατοχής και παιχνίδι πρωτοβουλίας ο Αποέλ που πιάνει εδώ την κεφαλιά με τον Ντεκαμάρκο, αλλά δεν ανησυχεί τον Παναγή. Γρήγορα πέρασε για τον Εφρέμ. Αλλάζουν και πάλι δυο τους την μπάλα. Ο Αλονεύτης, δύο παίκτες του Αποέλ περιμένουν. Πέρασε η μπάλα, το 2-0 από τον Σωτηρίου. Στο 34 φάνηκε από την ώρα που πήρε την μπάλα ο Αλονεύτης ότι ήταν ανοιχτή η άμυνα της Ομόνιας στο δεύτερο δοκάρι. Έκανε την πάσα εκεί που έπρεπε ο Αλονεύτης. Δεν μπόρεσε σε πρώτο χρόνο ο Εφρέμ, νομίζω ήτανε. Όμως ακολούθησε ο Πιέρος Σωτηρίου και με το 8ο φετινό του γκολ διπλασιάζει τα γκολ για την ομάδα του. 2-0 το Αποέλ που παίρνει ισχυρό προβάδισμα πλέον. Στο 34 προηγείται με 2-0 της Ομόνιας στο ντέρμπι αιωνίων και παίζει, υπενθυμίζω, και από το 16 με παίκτη περισσότερο. Πολύ δύσκολα τα πράγματα σίγουρα, με παίκτη λιγότερο. Εδώ Μωράης έκανε ένα γέμισμα, το λάθος που έγινε, η μπάλα στο δοκάρι. Στο 36 η Ομόνια θα γλιτώσει από ένα τρίτο γκολ από την συνεννοησία του Βίντρα με τον Παναγή. Έτρεξε ο Σοηλέδης, δεν προλάβαινε την μπάλα, κοιτάξτε εδώ. Ακουμπάει την μπάλα ο Βίντρα, τρέχει ο Σοηλέδης. Αν η μπάλα είχε τέθει στο τέρμα δεν θα την έφτανε ο Λαδίτης. Η μπάλα όμως θα χτυπήσει στο δοκάρι. Θα φοβηθεί μήπως και δεχτεί. Για να δούμε εδώ όμως τον Μωράης που πέρασε την πάσα. Το σουτ το 3-0. Γέρος Σωτηρίου και πάλι στο 38. Πλέον το δίλημα που
μιλούσε. Ο Βόρης νομίζω δεν τίθεται. Πρέπει η Ομόνια να προσέξει. Γιατί το ΑΠΟΕΛ έχει πάρει προβάδισμα τριών τερμάτων στο 38. Για να δούμε εδώ. Φαίνεται να είναι. Για να δούμε τη φάση να τρέξει. Έχω την εντύπωση ότι είναι ελαφρώς πιο μπροστά ο Πιέρος Σωτηρίου. Στην παλιά του Μωράης, ο Σωτηρίου τελειώνει ιδανικά την φάση. Αλλά στο γράφημα προηγουμένως φάνηκε ότι ήταν ελαφρώς πιο μπροστά, ήταν εκτεθειμένος. Σε και πάλι στον Αλονεύτη. Σέντρα στην περιοχή, ο Ντεκαμπάρκο την κεφαλιά. Σε κόρνερ ο Παναγής στο 44. Σε διαιτητής και βοηθός αυτό που έλεγχε η μπάλα. Ο Εφρέ με τα αριστερό θα δοκιμάσει. Θα κόψει ο Βίντρα και θα απομακρύνει ο Κωνσταντινίδης. Σφύριγμα τριπλό από τον Νικολάου. Τέλος πρώτου ημιχρόνου. Ένα. Όμως είναι αρκετοί παίκτες στο ΑΠΟΕΛ πίσω. Κωνσταντινίδης θα πέσει κάτω και θα πάρει φάουλ. Πέναλτι. Όχι, ήταν μέσα ο Αλεξάνδρου. Εδώ βρίσκει τον Κωνσταντινίδη. Μπορεί να μην ήταν η βαρβάτη κλωτσιά όπως λέμε, αλλά νομίζω ότι ο Νικολάου μάλλον σωστά έδωσε την παράβαση. Η απορία κατά πόσο ήταν μέσα ή έξω. Ναι, οι παίκτες του ΑΠΟΕΛ ζήτησαν από τον επόπτη να τοποθετηθεί και νομίζω ότι έχει δώσει φάουλ. Αυτό είναι που... Όχι, εδώ κάνει λάθος, δεν ξέρω, αλλάζει την απόφαση. Θα το ξαναδούμε παρακαλώ, αλλά νομίζω ήταν ξεκάθαρο ότι πατούσε μέσα ο... Λόγω του επόπτη. Εδώ ξανά βλέπετε. Είναι καθαρά εντός η παράβαση. Έδωσε μια σωστή απόφαση ο διαιτητής και ανέρεσε. Εδώ βλέπετε. Ήταν εμφανώς μέσα. Ήταν σωστός ο διαιτητής, αλλά τον πήρε στο λαιμό του εδώ βοηθός. Για την ανέρεση της απόφασης του Νικολάου να καταλογίσει πέναλτι και εν συνεχεία, αφού συμβουλεύτηκε τον βοηθό, να δώσει φάουλ. Ο Μαρκάσα θα εκτελέσει. Η μπάλα θα αλλάξει πορεία, θα καταλήξει στα δίχτυα. Με αυτόν τον τρόπο στο 54 η Ομόνια μειώνει σε 3-1. Στο 54 ο Ρενάτο Μαρκάσα με το δεύτερο φετινό του γκολ θα μειώσει σε 1-3. Με την εκτέλεση του φάουλ. Ξέρω αν η μπάλα κόντραρε και άλλαξε και πορεία, όμως κατέληξε στα δίχτυα. 1-3. Ξανά. Νομίζω δεν άλλαξε πορεία η μπάλα, απλά άνοιξε τον τείχος. Ναι, αλλάζει ελαφρώς πορεία, όμως ανοίγει τον τείχος και περνάει η μπάλα και καταλήγει στα δίχτυα του Βάτερμαν και από εκεί στο Κατελάρι. Κατελάρις πάει να γυρίσει ένα μέσα από δύο και θα χάσει, θα κερδίσει ο Μωράης. Με προϋποθέσεις τώρα το ΑΠΟΕΛ. Ο Βινίσιους το γύρισμα, ο Παναγή θα σταματήσει το γύρισμα του Αλονεύτη. Ξεκίνησε επίσης στις 5. Μπερτόλιο που πέρασε. Ο Αργεντινός για τον Βινίσιους. Ελευθερώθηκε. Καταπληκτικό γκολ από τον Βινίσιους. 1-4 στο 67. Με τον Βινίσιους Ολιβέιρα που έκανε φοβερή κίνηση. Και με ένα σουτ ψηλά στο παραθυράκι της εστίας του Παναγή. Δεν του άφησε περιθώρια να αντιδράσει. Στο 67 λοιπόν. Με το τρίτο εφετινό γκολ του ο Βινίσιους δίνει και πάλι αέρα τριών τερμάτων στον ΑΠΟΕΛ. 1-4. Νομίζω εδώ τα όποια σχέδια είχε κάνει η Ομόνια για το μεγάλο comeback τερματίζονται. Έβαλε την κόντρα ο Αλεξάνδρου, κέρδισε ο Σέριντα από μακριά ένα σουτ μετά από πολλή ώρα. That's all that matters.